δυο χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Μικροί καθημερινοί άνθρωποι στον πόλεμο γιγαντώνονταν στα ρίς. Πού κρύβονταν, αναρωτιέσαι, τόση γενναιότητα, τόσο θάρρος. Κι άλλοι πάλι συρρυκνώνονται, γίνονται σαν τα ποντίκια που τρέχουν φοβισμένα να κρυφτούν. Ή ακόμα χειρότερο, φωνικά τρωκτικά που για να επιβιώσουν και να πλουτίσουν τρώνε τις σάρκες των άλλων. Πρωταγωνίστριες σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, οι γυναίκες. Οι γυναίκες που πολέμησαν στην Πίνδο, οι γυναίκες που γίνανε νοσοκόμες, οι γυναίκες που περίμεναν με αγωνία να γυρίσουν οι γη τους από τον πόλεμο. Τι μας λες τώρα, δηλαδή σκοτώθηκε ο κύριος Πάκης? Σας λέω ότι είναι αγνοούμενος. Τι πάει να πει αγνοούμενος? Ότι δεν ξέρουνε. Μπορεί να πιάστηκε αιχμάλωτος. Μπορεί να έπεσε σε καμιά χαράδρα και να μην τον βρίσκουνε. Μπορεί να χάθηκε στα χιόνια. Αλλά μπορεί και να σκοτώθηκε. Μπορεί και αυτό. Κρίμα. Ήταν χαρούμενο παιδί και χόρευε ωραία. Τι πάει να πει ήταν? Εμείς πρέπει να ελπίζουμε ότι θα τον ξαναδούμε. Εγώ πραγματικά ελπίζω ότι θα τον ξαναδώ. Κακομοίρα μου. Ένας βρέθηκε να του αρέσεις κι εσύ και αυτός πήγε καλιά του. Ηλίθεια. Εβραία. Πεινάω. Πιο αριστερά, Δήμο. Αριστερά, Δήμο. Όχι, το παράκανες. Τώρα πάω το δεξιά. Δεξιά. Εντάξει τώρα. Δεν είμαι σίγουρη. Μήπως να δοκιμάσουμε και στον απέναντι τοίχο. Στον απέναντι τοίχο. Αποφασίστε, κυράδες, γιατί έχω και άλλες δουλειές. Μη μου αντιμιλάς, επιστάτη. Αντιμιλάς, επιστάτη. Πώς πάμε εδώ? Κόψουμε, σκιαζόμαστε. Α, Μίμη, τώρα ερχόμουν να σε δω στο γραφείο μας. Μας, γραφείο μας. Δεν θα χρειαστώ κι εγώ το γραφείο. Από πού θα διευθύνω τη σχολή? Τι θα κάνεις? Αυτό που έπρεπε να κάνω από χρόνια. Να σε βοηθήσω. Μεγάλος άνθρωπος είσαι πια. Κουράζεσαι. Εσύ είσαι μεγαλύτερη. Τι λες, Μίμη? Δύσμη, ρε Μίμη. Ο βομβαρδισμός του σπιτιού σε έκανε να χάσει τα λογικά σου. Ποια αίθουσα τελικά θα κάνουμε τραπεζαρία? Για να παραθέτουμε τα επίσημα δείπνα. Επίσημα δείπνα? Ποια επίσημα δείπνα θα παραθέτετε, Δεσπούλα και ηχό? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε πόλεμο, ότι χάνεται κόσμος, ότι έχει αρχίσει πείνα? Και αυτός ο θείος, τι το θέλω να το πει το όχι? Χάσαμε τη βολή μας. Ποιος θείος? Ο θείος σου, ο Ιωάννης Μεταξάς. Δεν είναι θείος μου, είναι απλή συνωνυμία. Σταμάτα να ξυπάζεσαι. Και συνειδητοποιείς επιτέλους ότι αυτά που λες είναι τραγικά. Άκου, γιατί είπε όχι ο Ιωάννης Μεταξάς? Έπρεπε δηλαδή να υποταχθούμε στους Ιταλούς για να μην χάσεις εσύ τη βολή σου? Γιατί να μην υποταχθούμε στους Ιταλούς, κύριε Διευθυντά? Μια χαρά φασίστας και δικτάτορας είναι ο Μουσολίνη. Γιατί να μην τον καλοδεχτούμε εδώ να μας δώσει τα φώτα του? Τι λες, βρε βλάκα, και εσύ που δεν είσαι απλός βλάκας, είσαι βλάκας με περικεφαλαία. Έλα μαζί μου, θέλω να σου αναθέσω κάτι. Μάλιστα. Α, έχω μια ιδέα. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο της Μπεθέρα και θα της πεις: εσένα δεν σου χρειάζεται τόσο μεγάλο σπίτι, αφού είσαι μόνη σου. Λοιπόν, αφού δεν έκτισες ακόμα εκείνο που φάτανε πρίκα για τη δόμνα, να της γράψεις αυτό που μένει σου. Βρε, μαμά, είσαι σοφή. Μερσή. Κατάλαβες? Θέλετε να πάω να ερευνήσω για αυτόν τον Πασχαλής? Ρουφιάνος, δεν είσαι? Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να λοιπόν η ευκαιρία να κάνεις αυτό που ξέρεις για καλό σκοπό. Έχεις πρόσβαση στους φακέλους του στρατού? Οι φίλοι μου της ασφάλειας έχουν πρόσβαση παντού. Λοιπόν, Πασχάλης Βουτσινάς, αξιωματικός ήταν. Ψάξε και μάθε τα πάντα γι' αυτόν. Και γρήγορα. Κάτι δεν σας πάει καλά, κύριε Διευθυντά? Ε, καθόλου.
Καθόλου καλά, Δημό. Καθόλου καλά. Θα ήθελα να κάνουμε έναν μεγάλο γάμο, un mariage ouvert, να καλέσω και τις 200 μαθητριές μου. Αλλά αυτός ο φρικτός πόλεμος, cette guerre affreuse, μας γέλησε. Ούτε 30 δεν έμειναν. Και αυτές τις μαθήτριες σταμάτησες να τις διδάσκεις. Τι εννοείς, qu'est-ce que tu veux dire? Αυτές τις μέρες που είμαι εδώ δεν έχεις κάνει καθόλου μάθημα. Α, ο Monsieur Mimis μου έδωσε la permission, μου έδωσε άδεια. Δεν θέλω να χάνω λεπτό από κοντά σου, même pas un instant. Θέλω να κάνω récupérer, να αναπληρώσω όλο το χαμένο χρόνο. Όχι, όχι, εγώ θέλω να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Να πηγαίνεις να κάνεις τα μαθήματά σου. Άσε με και λίγο μόνο μου, δεν θα πάθω τίποτα. Με βαρέθηκες, σε κούρασα. Όχι, καλή μου, τι είναι αυτά που λες. Έλα εδώ, έλα κοντά μου. Έλα εδώ, γλυκιά μου. Είναι δυνατόν ποτέ να βαρεθείς τον αέρα που αναπνέεις? Μωμόνα μου, τι ωραία που τα λες. Je t'aime. Κι εγώ. Τελικά δεν ξέρω αν θα μας παντρέψει η ζωή. Με έχει λίγο... Τι? Non, non, rien, τίποτα, τίποτα. Μα νόμιζα ότι είσαστε καλές φίλες. Ναι, είμαστε, αλλά... Τι? Ένα μου είπε να είμαι επιφυλακτική μαζί σου. De me tenir sur mes gardes. Αμπά. Ναι, δεν ξέρω. Μου λέει ότι πρέπει να σε προσέχω, ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Δεν ξέρω, έχει γίνει πολύ μπιζάχ τελευταία. Από τότε που λείπει ο κεραβωνιαστικός της. Τέλος πάντων, τι μας νοιάζει εμάς. Φίλα με. Μόνα μου, φίλα μου. Εδώ είστε, κύριε Μαργαρίτη. Αφού με βλέπεις, γλωσσοκοπάνα φεμινίστρια, γιατί ρωτάς? Δεν είναι ώρα να διαπληκτιστούμε, κύριε Μαργαρίτη, τώρα. Εγώ ήρθα να σας εκφράσω τη βαθιά μου συμπάθεια. Μη μου πεις ότι επειδή λείπει ο αραβωνιαστικός σου και είσαι μόνη, με λυμπίστηκες. Όταν λέω συμπάθεια, κύριε Μαργαρίτη, εννοώ συμπόνια. Για ποιο λόγο? Ο γιος σας. Τι? Τι ο γιος μου? Ήταν στον κατάλογο των αγνοωμένων το πρωί στο Δημαρχείο. Χριστέ μου, η πολυξένη το ξέρει? Το ξέρει, να είναι ράκος. Εγώ τη συνόδευσα στο σπίτι. Πηγαίνετε να τη συμπαρασταθείτε κι εσείς. Θεέ μου, γιατί σε εμάς, γιατί σε εμάς. Α, το παιδάκι μου. Όχι, το παιδάκι μου. Αγνοούμενος ο Πάκης. Α, τι κακομοίρα, τι μοδίστρα, τι έπαθε. Και ο δικός μου ο Βλάκας κίνησε εκεί και ουρανό για να πάει. Καλά έκανα και τον εμπόδισα. Μη φοβάσαι, να καθαρίσω εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, μητέρα. Αχ, ο μικρός Μημάκος. Ο μικρός Μημάκος. Καλά, δεν τον βαφτίσαμε ακόμα. Δώστε μου λίγο. Όχι, όχι. Γιατί με αυτά που θα ακούσετε μπορεί και να σας πέσει. Τι, τι συμβαίνει? Δεν πιστεύω η μάνα σου να μην θέλει να μας δώσει το σπίτι. Το σπίτι! Η μητέρα της δεν μπορεί να σας δώσει το σπίτι. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικό της. Τι? Είναι υποθηκευμένο. What? Ξέρω ότι πιστεύετε ότι έχουμε πολλά λεφτά, αλλά... Τι θα πει πιστεύαμε? Δεν ήταν βιομήχανος ο πατέρας σου? Τον κατέκλεφε ο συνεταιρός του. Και όταν ο συγχωρεμένος ο πατερούλη μου το κατάλαβε, ήταν πλέον πολύ αργά. Ήταν καταχρεωμένος. Μας κοροϊδεύσατε! Παριστάνοντα τις πλούσιες για να τυλίξετε τον Παύλο μας. Τον Παύλο μας. Τον Παύλο δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Ενδιαφέρουν όμως εμάς. Άρα μας τυλίξατε. Μας τυλίξατε. Απατεώνησες. Απατεώνησες. Πάψτε. Εφόσον την άφησε έγκυο, θα την παντρευόταν έτσι κι αλλιώς ο Παύλος μας. Κι ας μην έχει λεφτά. Κούκλα είναι η Δόμνα. Και καλή κοπέλα. Θα τους υποστηρίξω εγώ. Όπως υποστηρίζω και εσάς τόσα χρόνια. Δηλαδή. Δεν υπάρχει καθόλου περιουσία. Μείνανε ελάχιστα. Και αυτά δηλαδή είναι για να ζήσει η μητέρα μου. Για πρίκα δυστυχώς δεν περισσεύει τίποτα. Αχ, τι πάθαμε, μανούλα μου, πρίκα δεν υπάρχει. Ακού, κορούλα μου, πρίκα δεν υπάρχει. Αχ, τι πάθαμε, μανούλα μου. Αχ, τι πάθαμε, κοριτσάκι μου. Τι πάθαμε, μάνα. Αχ, τι πάθαμε, κορούλα μου. Τι έγινε? Μάθατε για τον Μπάκη και μυρολογείτε? Τον Μπάκη. Μάθαμε ότι η Δόμνα δεν έχει πρίκα. Πρίκα! Αχ, μανούλα μου! Αυτό είναι που λένε ο κόσμος καίγεται και είδες που λομαμά της χτενίζεται.
Τι όμορφη που είσαι, μωρό μου. Σταμάτα! Ω, με λέει μπεμπέ του. Εγώ λέω απόψε να μην κοιμηθώ εδώ. Να πάω να μείνω σε ένα από τους άδειους γειτόνες. Να σας αφήσω να μείνετε και ένα βράδυ μαζί. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν έχουμε ακόμα παντρευτεί. Δεν θέλω να εκθέσω την Κλέρη. Ο κοιτώνας που μου παραχώρησε ο κύριος διευθυντής είναι πολύ βολικός. Είμαι ευγνώμων. Δεν θα σου λείψω που θα φύγω. Je vais m'absenter για 2 ώρες. Και βέβαια θα μου λείψεις. Αλλά πρέπει να συμπαρασταθείτε στον συνάδελφο και στη γυναίκα του που το παιδί του αγνοείται. 2 λόγια παρηγοριάς θα είναι πολύ χρήσιμα για αυτός. Évidemment. Είδες πόσο λογικός και πόσο ευαίσθητος άντρας είναι μου, Πασκαλής. J'ai beaucoup de chance. Είμαι τόσο, μα τόσο τυχερή. Δεν είναι θαύμα, Μίμη. Από τα ελάχιστα πράγματα που σώθηκαν. Ατόφιο μες στα συντηρήμια σώθηκε το νηφικό κρεβάτι μας. Αχ, δεν είναι σημάδι αυτό από το Θεό. Τι σημάδι δηλαδή? Ότι ο ερωτάς μας και στις πιο αντίξωες συνθήκες επιβιώνει. Αυτό το σημάδι που στείλες, Θεέ. Άρε Θεέ. Αυτό μόνο θα πω. Άρε Θεέ. Αισθάνεσαι ευλογημένος? Καταραμένος. Επειδή αυτή η κατσίκα η νύφη μας κορόιδεψε και είναι άφρακη. Άστο. Αυτό άστο, Δεσπούλα. Καλύτερα με το συζητάμε αυτό. Το καταλαβαίνω, Μίμη. Είσαι δυστυχισμένος, είσαι φορτισμένος. Γδύσου. Όχι. Δεν θέλω να γδυθώ. Κρυώνω. Πού θα βρεις καλύτερο τρόπο να ζεσταθείς από τη θερμή αγκαλιά μου? Γδύσου. Εμπρός. Όποιος και αν είσαι, καλέ μου άνθρωπε, μέσα απευθείας. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα σας. Αποστολή εξετελέστη. Έχω νέα τρομερά και φοβερά. Τι συμβαίνει? Κάτι που αφορά το Παρθεναγωγείο. Πάμε, Πιστάτη. Θα σου εξηγήσω αργότερα, Δεσπούλα. Μίμη, παρότι έπεσε το σπίτι μας από τον βομβαρδισμό, προέκυψε και ένα καλό. Τι εννοείς, τι καλό? Θα είμαστε 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Πάμε. Ξέχασα το κονιάκ. Λέω κονιάκ, ποιο κονιάκ? Έχω ένα κονιάκ μέσα στο ντουλαπάκι της κουζίνας και ήθελα να το στοπάω. Λίγο αλκοόλ στις δύσκολες ώρες είναι παρηγοριά. Ω, νηφέ, πράγματι. Πάω να το πάρω. Ω, νο, περιμένετε. Θα πάω να το πάρω εγώ. Έτσι θα έχω την ευκαιρία να δώσω ακόμα ένα μπεζί, ένα φιλί στον Πασκαλής μου. Μα τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Ο Πασχάλης, ο Πασχαλής της Μαντμαζέλ. Είναι νεκρός, είσαι σίγουρος? Σίγουρα πράγματα. Πήραν οι φίλοι μας φαλίδες στα γραφεία του στρατού. Στα αρχεία τους βρήκαν αμέσως ότι ο Πασκάλης Βουτσινάς, σταγματάρχης του ελληνικού στρατού, επέστρεψε βαριά τραυματισμένος από την αιχμαλωσία το 1925 και υπέκυψε στα τραύματά του λίγους μήνες μετά. Δεν είναι δυνατόν. Δέσποινα Πατρά, εδώ είστε κι εσείς. Και τότε αυτός που παρουσιάστηκε σαν Πασκάλης, ποιος είναι? Είμαι αποφασισμένος! Είσαι αποφασισμένος να τα βάλεις με όλους μας? Κρατάω μαχαίρι! Και θα μας πάξεις όλους. Ποιος είσαι? Ξέρουμε ότι δεν είσαι ο Πασκάλης Βουτσινάς. Γιατί εκείνος πέθανε. Με... Σκοφουντή, πανώ. Τι λέτε τώρα?